Με κυπριακό ενδιαφέρον η συνάντηση των ηγετών Γερμανίας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς μετέφερε μήνυμα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις περνά μέσα και από το κυπριακό. Δεδομένων δε των όσων προέκυψαν από το άτυπο δείπνο της Νέας Υόρκης, μια επικοδομητική στάση της Άγκυρας στα επόμενα βήματα του Κυπριακού θα ήταν καθοριστική σημασία για τις επιδιώξεις της στο κεφάλαιο των σχέσεων με τις Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά στο Κυπριακό. Ο Όλαφ Σόλτς ωστόσο χαιρέτησε την ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. I am very grateful and delighted to see that this bilateral relation is moving in the right direction. In this regard, I would like that we will continue to work on this path so that the friendship will be stronger. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Σύθιστε, ζήτησε από τον Όλαφ Σόλτς να μεσολαβήσει για την προώθηση των θέλων του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Germany and its key role within the European Union, and based on that, and in this regard, we have also explained our point of view and our cooperation, our concept of cooperation with the European Union. And the importance of having a visa waiver for the Turkish citizens to enter the European Union. And I explained that this is for the benefit of all of us. Ευρή αναφορά έκανε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και στην αμυντική συνεργασία που θέλει να αναζωογονήσει με το Βερολίνο, αφήνοντας πίσω τους, όπως είπε, προβλήματα του παρελθόντος. Οι αναφορές ήταν για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter που θέλει η Τουρκία να προμηθευτεί στην σκιά δημοσιευμάτων ότι η Γερμανία θέλει γραπτές εγγυήσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο. Τις επόμενες ημέρες αρχίζουν στο μεταξύ οι επαφές και οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στις πλευρές για την διευθέτηση της ημερομηνίας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος για άλλη μια φορά επέμεινε ότι δεν συζητά οτιδήποτε άλλο πέραν της λύσης δύο κρατών. Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε ποτέ ένα μοντέλο λύσης στο πλαίσιο του οποίου οι σχέσεις μας με την Τουρκία θα διακοπούν. Μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία εάν αναγνωριστούν και γίνουν αποδεκτές οι πραγματικότητες στην Κύπρο. Εμείς με την υποστήριξη της Τουρκίας παλεύουμε για μια λύση που θα βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών. Για να υποδείξει ότι μια τέτοια συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια και η οικονομία θα οδηγήσει σε λαμπρό μέλλον Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.